Κυριακή των Αγίων Πάντων σήμερα, αδελφοί μου, και η Εκκλησία μας πανηγυρίζει τους Αγίους Πάντες. Αυτή η γιορτή έχει κάτι το ιδιαίτερο, έχει κάτι το χαρακτηριστικό σε σχέση με όλες τις άλλες γιορτές που γιορτάζουμε. Ενώ κάθε μέρα η Εκκλησία μας γιορτάζει ένα, δύο, δέκα, εκατοντάδες ή χιλιάδες Αγίους, η σημερινή γιορτή περιλαμβάνει και γιορτάζει αμέτρητους εκατομμύρια Αγίων. Γιορτάζει όσους αγίασαν από τον Αδάμ μέχρι σήμερα. Επίσης γιορτάζει όλους εκείνους οι οποίοι δεν αναφέρονται με τα ονόματά τους μέσα στα αγιολόγια της Εκκλησίας μας, και το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η γιορτή περιλαμβάνει και όσους θα αγιάσουν στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη, πέρυσι στη γιορτή του Αγίου Πάντων δεν υπήρχε γιορτή του Αγίου Πορφυρίου, του Οσίου Παϊσίου, αλλά φέτος όμως υπάρχει, διότι έγινε η αγιοκατάταξή τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα νέφος μαρτύρων που γιορτάζουμε σήμερα. Μου είπε ο πατήρ Ανδρέας προλίγου μέσα στο ιερό, μου λέει, σήμερα, λέει, γιατρέ, γιορτάζει ο Παράδεισος. Και διερωτήθηκα, πραγματικά σήμερα γιορτάζει ο Παράδεισος? Βεβαίως γιορτάζει ο Παράδεισος. Κάθε γιορτή της γης γιορτάζεται και στον Παράδεισο. Αλλά διερωτήθηκα όμως το εξής: υπάρχει στον Παράδεισο μια ανάλογη γιορτή των Αγίων Πάντων? Πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει γιορτή των Αγίων Πάντων στον Παράδεισο? Γιατί, αδελφοί μου, στον Παράδεισο δεν υπάρχει τίποτε το άγνωστο. Στον Παράδεισο είναι γραμμένα όλα τα ονόματα των Αγίων και αυτά τα οποία δεν γνωρίζει η στρατευωμένη Εκκλησία, δεν γνωρίζουμε εμείς εδώ κάτω στη γη. Αλλά θυμηθείτε τι είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Λέει, να χαίρεστε όχι γιατί βγάλατε δαιμόνια, όχι γιατί θεραπεύσατε ανθρώπους βαριά αρρωστημένους, αλλά να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας εγγράφησαν εις τον ουρανό. Δηλαδή, τι μας λέει αυτό? Ότι τα ονόματα όλων των Αγίων είναι γραμμένα στους δέλτας, στα βιβλία του ουρανού, και γιορτάζονται και μνημονεύονται. Αδελφοί μου, για ποιους λόγους η Εκκλησία μας καθιέρωσε σήμερα αυτή τη γιορτή των Αγίων Πάντων? Για τρεις λόγους, αδελφοί μου. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μην ξεχνάμε ότι αυτή η γιορτή των Αγίων Πάντων γίνεται αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Την περασμένη Κυριακή γιορτάζαμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, και σήμερα γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντες. Για ποιο λόγο? Για να φανεί ότι οι Άγιοι Πάντες είναι αποτέλεσμα της Πεντηκοστής, είναι αποτέλεσμα του Αγίου Πνεύματος που κατέβηκε στη γη και αγίασε, εφώτισε και αγίασε όλους αυτούς τους Αγίους μας, τους Αγίους άνδρες και γυναίκες. Πρώτος λόγος λοιπόν είναι ότι με τη γιορτή αυτή των Αγίων Πάντων επήλθε η συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους. Το προπατορικό αμάρτημα, αυτή η σύνδεση μεταξύ Θεού και ανθρώπων είχε διαταραχθεί, είχε φύγει ο άνθρωπος, και στη συνέχεια βλέπουμε το τάγμα του Ιωσφόρου, ένα από τα 10 τάγματα των Αγγέλων, να εκπίπτει, να φεύγει από τον ουρανό. Και σήμερα οι Άγιοι Πάντες αντικαθιστούν
το τάγμα του Ιωσφόρου που κατέπεσε από τον ουρανό. Και σήμερα λέω ότι ο πρώτος λόγος είναι ότι υπήρχε συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους. Ένας δεύτερος λόγος που καθιερώθηκε αυτή η ορτή των Αγίων Πάντων, αδελφοί μου, είναι και το ότι υπάρχουν πολλοί Άγιοι οι οποίοι είτε από μεγάλη ταπείνωση δεν ήθελαν να φανούν στους ανθρώπους, ξεχάστηκαν από τους ανθρώπους, έμειναν άγνωστοι στους ανθρώπους. Επίσης υπάρχουν πολλοί Άγιοι οι οποίοι από φθόνο και από ζήλο από τους άλλους ανθρώπους δεν έγινε η αγιοκατάταξή τους, παρέμειναν αφανείς. Όπως επίσης υπάρχουν πολλοί Άγιοι οι οποίοι μαρτύρησαν, έδωσαν την ομολογία τους στα βάθη της Αφρικής, στα βάθη της Ασίας, σε όλη την οικουμένη. Άλλους τους φάγανε τα ψάρια, άλλους πνίγηκαν μέσα στους ωκεανούς και παρέμειναν άγνωστοι. Άγνωστοι για μας, όχι όμως άγνωστοι για το Θεό. Και ένας τρίτος λόγος που καθιερώθηκε αυτή η γιορτή των Αγίων Πάντων, αδελφοί μου, είναι το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι έγιναν Άγιοι διότι φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Όλοι αυτοί οι Άγιοι και είναι όλοι ίσοι. Δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι και μικρομεσαίοι Άγιοι. Όλους τους φώτισε, τους αγίασε το Άγιο Πνεύμα. Και λέω, όλοι αυτοί οι Άγιοι έδωσαν ομολογία για τον ίδιο Χριστό. Αγωνίστηκαν στα επίπεδα της αρετής. Αγωνίστηκαν και πήρανε το αυτό στεφάνι, το στεφάνι του μαρτυρίου, το στεφάνι της αγιότητος, και όλοι αγωνίστηκαν, ομολόγησαν και επίσηψαν τον ένα Χριστό, τον ίδιο Θεό. Και έπρεπε λοιπόν όλοι αυτοί οι Άγιοι να συγκεντρωθούν και να γιορτάζουν μια ημέρα. Αλλά αδελφοί μου, υπάρχει ένα ερώτημα. Όλοι αυτοί οι Άγιοι τι έκαναν και αγίασαν? Ήταν και αυτοί άνθρωποι σαν και εμάς, άνθρωποι με αδυναμίες, αλλά αυτό το οποίο τους αγίασε ήταν το γεγονός ότι τήρησαν τους τρεις όρους που έβαλε ο Κύριος μας, αυτούς τους οποίους ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Ποιοι είναι οι τρεις αυτοί όροι τους οποίους ετήρησαν οι Άγιοι Πάντες και αγίασαν? Ο πρώτος όρος, αδελφοί μου, είπε ο Κύριος, πας ώστε σε ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τους ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του Πατρός μου εν της ουρανής. Και αρνητικά, όποιος δεν με ομολογήσει, ούτε κι εγώ θα το ομολογήσω ενώπιον των ανθρώπων. Επομένως, ο πρώτος όρος που αγίασαν όλοι αυτοί ήταν η ομολογία. Αλλά βλέπουμε όμως το εξής. Λέει ο Κύριος, έμπροσθεν να ομολογήσει τον Κύριο, έμπροσθεν των ανθρώπων. Δηλαδή ο Κύριος μας κατευθύνει για να κάνουμε επίδειξη της αγιότητός μας, να κάνουμε επίδειξη ότι είμαστε χριστιανοί. Γιατί λέει ο Κύριος, όχι ομολογία στο σπίτι σου μόνο, όχι ομολογία μέσα στην οικογένειά σου, αλλά ομολογία ενώπιον των ανθρώπων, ομολογία δημόσια. Και όταν είπε αυτά ο Κύριος, εννοούσε αυτό που έκανε όλοι οι Άγιοι. Έλεγαν όταν βρισκόταν μπροστά στους ειδωλολάτρες, μπροστά σε αυτούς τους οποίους τους κατεδίωκαν, αυτούς σε όλους τους τυραννούσαν, τι έλεγαν? Ομολογία. Χριστιανός είναι. Είμαι χριστιανός. Τότε στίχιζε πολύ αυτή η ομολογία. Σήμερα δεν μας στοιχίζει και τόσο, μπορούμε να το πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Αλλά τότε όμως στους διωγμούς και μόνο αυτή η ομολογία στίχιζε την ίδια τη ζωή του ανθρώπου. Αδελφοί μου, ομολογία θέλει ο Κύριος μπροστά στους ανθρώπους, ενώπιον των ανθρώπων. Σήμερα εμείς ομολογούμε, κάνουμε έστω και μικρές ομολογίες. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, και πριν αρχίσουμε το φαγητό μας κοιτάμε δίπλα μας, μήπως μας βλέπει κανείς, και
και όταν κανείς δεν μας βλέπει, τότε κάνουμε ένα σταυρό στα γρήγορα. Περνάμε από μια εκκλησία, από ένα εικόνισμα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το Χριστό, να ομολογήσουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Ο Κύριος λοιπόν, ας προσέξουμε αυτό το πρώτο όρο, την ομολογία σε όποιο επίπεδο και αν βρισκόμαστε. Ένα δεύτερος όρος που έθεσε ο Κύριος ήταν, αδελφοί μου, και τήρησαν οι Άγιοι πάντες, είναι, αδελφοί μου, το γεγονός και που είπε οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ και οφειλών ιών θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι με άξιος. Όποιος αγαπάει τη μάνα, τον πατέρα του, τα παιδιά του πάνω από μένα, δεν είναι άξιός μου. Ο Κύριος, αδελφοί μου, δεν ζητάει να αγαπάμε μόνον αυτόν και όχι τους συγγενείς μας και όχι τους συνανθρώπους μας. Ο Κύριος δεν ζητάει την αποκλειστικότητα της αγάπης μας, ζητάει όμως προτεραιότητα της αγάπης μας. Θα αγαπάς τον Θεό και τότε θα αγαπάς όλους τους άλλους. Γιατί αν δεν αγαπάς τον Θεό, πώς θα αγαπείς όλους τους άλλους, αν δεν, η αγάπη δεν ξεχυρίζει μέσα την καρδιά σου. Και ένας τρίτος όρος, αδελφοί μου, που έθεσε ο Κύριος μας, λέει να σηκώσουμε το σταυρό. Όποιος, λέει, με ακολουθεί, έρχεται κοντά μου, ομολογεί ότι είναι χριστιανός και δεν σηκώνει το σταυρό του, δεν είναι άξιος. Δεν τον χρειάζομαι, δεν τον θέλω, δεν είναι ο παδός μου. Αλλά, αδελφοί μου, αυτό το, ο τρίτος όρος τον βλέπουμε στους Αγίους, τον βλέπουμε ο Κύριος κι άλλη φορά να λέει να σηκώσουμε το σταυρό μας. Κάθε άνθρωπος, ο Κύριος του έδωσε και ένα σταυρό. Ένα σταυρό στα μέτρα του για να το σηκώσει. Άλλος είναι σταυρός η φτώχεια και η δυστυχία που υπάρχει ειδικά σήμερα με την οικονομική κρίση. Άλλος σταυρός, αδελφοί μου, είναι να έχεις παιδιά τα οποία να μην σε ακολουθούν, να έχουν παραστρατηθεί. Άλλος σταυρός είναι η συκοφαντία και οι διαβολές που υφίσταται ο άνθρωπος από τους άλλους συνανθρώπους του. Άλλος σταυρός είναι, αδελφοί μου, ειδικά η αρρώστια. Η αρρώστια είναι μεγάλος σταυρός που πρέπει να το σηκώσουμε. Είναι πολλές φορές γονγίζομαι και λέμε, Θεέ μου, τι είναι αυτό που μου έδωκες. Θεέ μου, δεν μπορώ να το σηκώσω αυτό που μου έδωσες. Και ξεχνάμε ότι και μόνο να σκεφτεί κανείς να πει στο Θεό ότι Θεέ μου, μου έβαλε σταυρό να σηκώσω πάνω από τις δυνάμεις μου, είναι βλασφημία. Διότι τότε είναι σαν να λέμε, Θεέ, είσαι άδικος, διότι με φόρτωσες με κάτι το οποίο δεν μπορώ να σηκώσω. Είναι, αδελφοί μου, επίσης σταυρός μεγάλος μέσα στην οικογένεια. Βλέπαμε τον άντρα να έχει μια αλόκουτη γυναίκα, μια περίεργη γυναίκα. Βλέπαμε τη γυναίκα να έχει ένα παράξενο άντρα και σκέπτονται να διαλύσουν την οικογένεια. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ο Χριστός ανάμεσά τους. Μόνο και αυτό διαλύονται σήμερα. Αν σήμερα παρατηρούμε πολλά διαζύγια, είναι, αδελφοί μου, γιατί ακόμα και στο μυστήριο του γάμου βγάζουμε τον Χριστό έξω από το γάμο. Γι' αυτό λοιπόν, όσο υπάρχει ο Χριστός ανάμεσά μας, όσο υπάρχει ο Χριστός ανάμεσα στα αντρόγυνα, όσο υπάρχει ο Χριστός ανάμεσα μέσα στην οικογένεια, τότε, αδελφοί μου, θα ελπίζουμε ότι πραγματικά θα σηκώσουμε όποιο σταυρό με υπομονή και αγάπη. Γι' αυτό, αδελφοί μου, αυτό το μήνυμα που δίνει η σημερινή γιορτή των Αγίων Πάντων είναι και εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Αγίων Πάντων. Είπα, δεν είναι οι Άγιοι Πάντες, δεν ήταν εξωγήινοι, δεν ήταν από άλλο ουρανό, αλλά ήταν σαν και εμάς. Σαν και εμάς με αδυναμίες, αλλά χρειάζεται αγώνας, μεγάλος αγώνας, ειδικά στην εποχή μας, μεγάλος αγώνας, και μην ξεχνάμε ποτέ τους τρεις όρους του Κυρίου μας. Ομολογία, αγάπη και το Χριστό, και πάντα την πλάτη μας το σταυρό. Χωρίς σταυρό δεν θα μπει κανείς, μα κανείς, στον Παράδεισο.
Γι' αυτό λοιπόν έλεγε ένας σέρβος Άγιος ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός, να μην ξεχνάει. Και μάλιστα λέει, τα κρατάει στο χέρι δύο σταυρούς. Το ένα σταυρό το δικό του και στο άλλο χέρι λέει να κρατάει το σταυρό του θυσίων, του συνανθρώπου, και έτσι θα μπει στον παράδεισο με τη χάρη του Θεού, που εύχομαι σε όλους. Αμήν.